Θα βάλω λοιπόν το βίντεο του Άδων Γεωργιάδη που λέει Μακεδόνας τρομάρα του Πρωθυπουργού για τον Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, κάντε λάθος. Είναι κομμένα το βίντεο. Τώρα, να κάνουμε το βίντεο. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Θέλω να παίξω αυτό το βίντεο. Τώρα πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Να πάμε λίγο προς το σήμερα. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Κατάλαβε, πιστεύω, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στάση από την εθνική γραμμή του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών του 1992. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει για να δούμε ένα λεπτό. Δεν έχουμε τον Αλεξάνδρο. Απάντησε. Αλλά μην το κάνουμε τώρα εδώ. Πρόστιχη τάξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα χειρότερη από την Γιώργο, το ακούσαμε. Τώρα κάνε μου το χάρι, σε παρακαλώ. Γιώργο, το ακούσαμε. Απήντησε. Απάντησε, Γιώργο. Άστο σε παρακαλώ τώρα. Ένα λεπτό. Γιώργο, τώρα σε παρακαλώ. Όχι. Γιώργο, δεν τίποτα. Γιώργο, όχι. Πέντε λεπτά. Σε παρακαλώ. Απάντησε, σε παρακαλώ, να απαντήσουν και οι καλεσμένοι. Σε παρακαλώ. Θα απαντήσω αυτό. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Ορίστε, και να πάμε στον κύριο Μπάρτ. Καταρχά, ως προς το βίντεο, μην φαίνεται πως περνάω. Ήταν η κριτική που ασκούσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός τότε στον Καραμαλή, πριν το Βουκουρέστι. Τελικά ο Καραμαλής στο Βουκουρέστι έβαλε βέτο στα Σκόπια και απέδειξε ότι όσα λέγαμε τότε ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ήταν λάθος. Αντιθέτως, αυτός που έβαλε υπογραφή και έδωσε το όνομα της Μακεδονίας είναι ο Τσίπρας. Αυτό το λέω γιατί καλά μπερδευόμαστε με τα βιντεάκια. Πάμε τώρα. Έτσι, εγώ είπα δεν θέλω να διακοπώ, δεν διακόψα. Έπαιξε βίντεο και δεν είπα εκεί. Στο σημερινό Γιώργο, εγώ δεν διακόψα. Σε τοποθετήσεις που έχει συνάδελφοι. Ως προς το βίντεο, έκανε λάθος ο κ. Στοφορίδης. Ήταν άλλος πολιτικός χρόνος. Ο Καραμαλής απέδειξε ότι τότε είχε άδικο ο Καρατζαφέρης και ο Γεωργιάδης και δίκιο ο Καραμαλής. Αλλά τότε έλεγε ψέματα. Πάμε ψέματα, κάναμε λάθος.